Και ναι, να είμαστε και πάλι εδώ και όπως σας είπα από την αρχή της σημερινής εκπομπής, έχω μαζί μου μέσω Skype την αγαπημένη, τη λατρεμένη μας την Ευγενία Παναγοπούλου, αλλά πριν την καλησπερίσω, εδώ στον αέρα της εκπομπής θέλω να δείτε και να δούμε όλοι μαζί ένα πάρα πολύ όμορφο βιντεάκι που έχουμε επιμεληθεί με πολύ αγάπη τα παιδιά μέσα στο μοντάζ και πάμε να το δούμε για να καλησπερίσω και την Ευγενία σιγά. Για πάμε. Την Ευγενία Παναγοπούλου τη γνωρίσαμε μέσα από τη τηλεοπτική σειρά «Η ζωή της Άλλης». Ξεχωρίζει για το ταλέντο και την εργατικότητά της και φέτος πρωταγωνιστεί σε 2 θεατρικές παραστάσεις. Επί σειρά ετών έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, ανάμεσα στις οποίες «Κάνε γονείς να δεις καλό», «Κλινική περίπτωση», «Μάνα εξ ουρανού», «Με τα παντελόνια κάτω», «Ο άντρας των ονείρων μου», «Ο ψεύτης παππούς», «Σ' αγαπάω μεν, αλλά», «Τα μυστικά της ΕΔΕΜ», «Τρία μίλια» και άλλες. Στο θέατρο τη συναντήσαμε στο «Ψέμα στο ψέμα» του Άντωνι Νίλσον, «Ψήλη στα αυτιά» του Ζορζ Φεϊντό, «Ο κύκλος» του Δημήτρη Μητρόπουλου και σε πολλές ακόμη, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί σε 2 παραστάσεις, στη Ρίτα και στο «Εγώ, εγώ και εγώ». Η ίδια έχει δηλώσει ότι από νήπιο είχε την τύχη να έχει μια σπουδαία δασκάλα που την υποχρέωσε να παίξει. Έτσι από τόσο μικρή ήξερε ακριβώς τι ήθελε να γίνει όταν θα μεγαλώσει. Μεγαλώνοντας σιγουρεύτηκε για αυτή την επιλογή μέχρι που ήρθε η στιγμή και γράφτηκε στη δραματική σχολή της Δήμητρας Χατούπη από όπου και αποφύτησε. Έκτοτε δουλεύει ως επαγγελματίας ηθοποιός. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια υποκριτικής, ενώ αποφύτησε και από τη σχολή σεναρίου του Αντένα. Έχει δηλώσει ότι εμπνέεται από τα έργα που διαβάζει, από τις συζητήσεις, από εικόνες και από την καθημερινότητα. Όλα μπορούν να μας εμπνεύσουν, το θέμα είναι εμείς πώς τα βλέπουμε. Και όταν κλήθηκε να απαντήσει μέχρι πού θα έφτανε για κάποιον που αγαπάει, είπε ότι μέχρι εκεί που επιλέγει ο άλλος, στον τρόπο που έχω επιλέξει πλέον να αγαπάω, προτεραιότητα έχει ο άλλος και όχι το εγώ μου. Δεν ξέρω εσείς πώς έχετε την Ευγενία Παναγοπούλου στο μυαλό σας, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα πιο σπουδαία παιδιά του χώρου. Και πόσο χαρά έχω για αυτή εδώ την συνάντηση, την τηλεοπτική. Ευγενία, αχ και σε βλέπω και είσαι μια κούκλα, καλώς ήρθες στο Νάμαστε. Μαρία μου, καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο βίντεο, όλη την ομάδα σου και φυσικά για τα όμορφα λόγια που είπες για μένα. Με συγκίνησε πολύ. Κοίταξε, εγώ ξέρεις ότι λέω μόνο αλήθειες, οπότε ό,τι, ό,τι νιώθω το λέω. Τι κάνεις, πώς είσαι, εκτός από το να ομορφαίνεις στον πλανήτη, τι κάνεις, τα νέα σου πες μου, την καθημερινότητά σου, τα επαγγελματικά σου, όλα θέλω να τα ακούσω με τη σειρά. Πρωταγωνιστή σε 2 παραστάσεις φέτος. Πρωταγωνιστώ στη μία παράσταση, στη δεύτερη παράσταση πρωταγωνιστές και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα μου επιτρέψετε να διορθώσω. Ναι, βεβαίως. Όλοι πρωταγωνιστούμε με έναν τρόπο. Ναι. Είναι ο Φάνης Μουρατίδης και η Ευελίνα Παπούλια στο «Εγώ, εγώ και εγώ». Με πετυχαίνει σε μια από τις πολύ δημιουργικές επαγγελματικές μου χρονιές. Κάνω θέατρο που μου είχε λείψει πολύ, γιατί με το καθημερινό η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια τηλεοπτική παρουσία, η θεατρική παρουσία πάντα είναι λίγο πιο δύσκολη. Σίγουρα. Μπορεί να έχει κάτι, αλλά θα πρέπει να επιλέξεις ή κάπως. Όπως και να έχει, φέτος η ζωή αποφάσισε να με εκπλήξει με το να μου δώσει το θέατρο που τόσο πολύ ήθελα να μπει στη ζωή μου και να μην έχω τηλεόραση, οπότε να μοιράζω το χρόνο μου σε αυτές τις 2 παραστάσεις και έγινε ακόμα ένα όνειρό μου πραγματικότητα που ήθελα να γίνω αφηγήτρια στο Book Voice και χαίρομαι πολύ γιατί πλέον είμαι αφηγήτρια στο Book Voice, οπότε αυτή την περίοδο εκτός από τις παραστάσεις με πετυχαίνει να διαβάζω και πολύ όμορφα βιβλία. Για σένα, όταν σκεφτόμουν τι θα πω, τι θα σε ρωτήσω, τι θα συζητήσω, εγώ να ξέρεις γενικά, επειδή είμαι, είμαι της σχολής της αυθόρμητης, δεν θέλω να έχω γραμμένες ερωτήσεις τίποτα. Θέλω όπως βγαίνει με την κουβέντα να το κάνουμε. Αυτό όμως που σκεφτόμουν, λέω τώρα, τι να πρωτοπώ για την Ευγενία, θέατρο, πολύ. Τηλεόραση, πάρα πολύ, σε πολύ σπουδαίους ρόλους, πολύ όμορφους ρόλους, μας έχεις χαρίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές τηλεοπτικές. Και λέω τώρα για τηλεόραση, γιατί ας πούμε από την Καβάλα μπορεί να μην σε έχουν δει σε όλες τις θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα. Όμως η τηλεόραση μπαίνει στα σπίτια ολονών μας, οπότε οι ρόλοι σου έχουν μπει σε ολονών τα σπίτια.
Μετά, το Book Voice, ναι, το έχω δει στα social media, συγχαρητήρια και γι' αυτό. Έχεις ούτως ή άλλως σπουδαία φωνή, πάρα πολύ όμορφη φωνή, οπότε θα ήταν κρίμα να μην το έκανες και αυτό. Και τόσα άλλα που πραγματικά γράφεις σενάρια. Δηλαδή, μίλησέ μου για όλα. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν γι' αυτό. Πριν από 4 χρόνια μου δόθηκε μια πολύ όμορφη ευκαιρία από τη σχολή σεναρίου του Αντένα, που όπως βλέπω συνεχίζει να ανθίζει, και σπούδασα σενάριο. Είχα τη χαρά αμέσως να δουλέψω σε 2 πολύ όμορφες τηλεοπτικές δουλειές ως διαλογογράφος. Η μία ήταν με τη Μαρία τη Γεωργιάδου, ναι, στην τηλεοπτική σειρά «Ο Ήλιος» στον Αντένα, για 1 χρονιά. Ο Ήλιος και... δεν ήταν που γυριζόταν εδώ στην Καβάλα. Ακριβώς. Α, είδες τι ωραία που δένουμε γλυκά όλα μαζί. Έτσι. Λοιπόν, και η δεύτερη, και την επόμενη μου χρονιά, δούλεψα ως διαλογογράφος στο «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο». Ναι. Ήταν όμως μία, ξέρεις, επειδή η πρώτη τέχνη είναι αυτή που αγαπώ και θέλω να υπηρετήσω και είναι υποκριτική, ναι, δεν μπορούσα εύκολα να τα συνδυάσω και πραγματικά θαυμάζω, γιατί έχουμε πολύ σπουδαίες γυναίκες ηθοποιούς και άντρες, αλλά θα τιμήσω το φίλο μου, όπως καταλαβαίνεις. Καλά το κάνεις. Λοιπόν, όπως είναι η Μαρία Γεωργιάδου, είναι η Ανέη Ανδριανού, και πολλές άλλες ακόμα. Αυτές μου έρχονται πρόχειρα, επειδή είναι άμεσα που έχω συνεργαστεί μαζί τους. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πάντρεμα, και να γράψεις και να παίξεις. Για εμένα, επειδή είχε ένας πολύ μεγάλος τηλεοπτικός ρόλος, με πολύ όγκο δουλειάς, έγινε ακατόρθωτο να μπορώ και να γράφω και να παίξω. Ήρθε σιγά τα 3 μίλια, οπότε εκεί πέρα έπρεπε να διαλέξω, και πολύ όμορφα έληξε η συνεργασία μου στο «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» και μπόρεσα και έκανα επανακαθορισμό διαδρομής στην πρώτη μου αγάπη. Το σενάριο είναι κάτι το οποίο έχω αγαπήσει εξίσου. Θα χαρώ πολύ να ξαναμπεί στη ζωή μου και να μου συμβεί. Δεν έχω σταματήσει άλλωστε ούτε να γράφω. Τα μικρά τα διηγήματά μου και αυτά, ή κάτι που ετοιμάζω εγώ εδώ και καιρό, κάτι δικό μου. Και οτιδήποτε άλλο έρθει θα είναι πολύ καλοδεχούμενο, αλλά δεν το έχω, ξέρεις, στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή το έχω βάλει λίγο πιο πίσω. Όμως και από τον τρόπο που μιλάς, φαίνεται ότι σίγουρα έχεις και ωραίο τρόπο που γράφεις. Δηλαδή, έχεις μια σκέψη πολύ σωστά δομημένη, μιλάς πολύ όμορφα, οπότε σίγουρα, και να μην ξέραμε ότι γράφεις ή τα αποτελέσματα των γραπτών σου, ας το πούμε έτσι, θα ήμασταν σίγουροι ότι θα τα κατάφερνες στο γράψιμο πάρα πολύ. Τώρα... Να σε καλά. Ευχαριστώ. Αν και είναι πολύ δύσκολο, Μαρία, ειλικρινά στο λέω. Σίγουρα είναι δύσκολο. Μέχρι να το κάνω, δηλαδή το να πάρεις ένα χαρτί και να αρχίσεις να γράφεις μόνο σου μια ιστορία, ναι, είναι κάτι απλό, σαφώς δύσκολο, το να μπορέσεις να αποτυπώσεις συναισθήματα, εικόνες, να δημιουργήσεις όλο αυτό, να δημιουργήσεις κάτι για έναν κόσμο. Παρ' όλα αυτά, όταν έρχεται η στιγμή του επαγγελματισμού στη σεναριογραφία, που πρέπει να ακολουθήσεις κάποιους κώδικες ή κάποια πράγματα ή κάποιες απαιτήσεις που έχει ο σκηνοθέτης ή η συνεργάτη σου ή η chief σεναριογράφος, πίστεψέ με, γίνεται τόσο πιο δύσκολο, τόσο πιο πολύπλοκο, που δεν έχει σημασία αν μπορείς να γράψεις. Είναι θέμα του timing και της στιγμής όντως να μπορέσεις να καταλάβεις αυτό που πρέπει να συμβεί. Και μην ξεχνάμε ότι όταν είναι κάτι να βγει προς πώληση, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είτε είναι κείμενο θεατρικό που έχω ασχοληθεί στο παρελθόν, οπότε όταν είναι να το αγοράσει κάποιος το εισιτήριο, έχεις μια ευθύνη. Είτε είναι τηλεοπτικό που κάνεις εσύ προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί υποπτεύτηκα με αυτά που είπες ότι ετοιμάζεις και κάτι άλλα δικά σου που είπες, μήπως θεατρικά, θα πάμε προς τα εκεί. Είδες τι ωραία. Έτσι. Όταν λοιπόν βγαίνει κάτι προς πώληση, πρέπει να αξίζει τα χρήματά του, να το πούμε έτσι, τελείως εμπορικά. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστή. Οπότε είναι και η ευθύνη που σε βαραίνει. Σαφέστατα. Ναι, τέλεια. Ακριβώς. Και μιας και λες για την ευθύνη, μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, διότι φέτος πήραμε μια τεράστια ευθύνη το να πάρουμε τα δικαιώματα της παράστασης Ρίτα, της Μάρτα Μπουτσάκα. Είναι μια γνωστή στο ελληνικό κοινό Ισπανίδα συγγραφέας, πολύ βραβευμένη, για να κάνουμε την παράσταση Ρίτα. Είναι ένα εγχείρημα που για μας, Χρήστος, ηθοποιούς που έχουμε ξεκινήσει μια σταδιοδρομία στο χώρο, αλλά ξαρχίζουμε να ανοίγουμε τα δικά μας τα φτερά,
και εγώ και ο Απόστολος Ψαρός είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία το πώς θα πετύχουμε αυτή την παράσταση. Και χαίρομαι που την πετύχαμε, γιατί είναι μια παράσταση με μεγάλη κοινωνική ευαισθησία. Το θέμα της είναι η μητέρα δύο αδερφών που έχει Αλτσχάιμερ. Α, μάλιστα. Και στην Ισπανία έχει τεθεί θέμα κιόλας, διότι στο τέλος τίθεται το ερώτημα αν κάνεις ή όχι ευθανασία σε έναν άνθρωπο που φτάνει σε ένα πολύ εξελιγμένο στάδιο. Α, ναι. Στην Ισπανία, λοιπόν, φαντάσου ότι με αφορμή το έργο της Μάρτα Μπουτσάκα δόθηκε η άδεια για να μπορεί να γίνει ευθανασία. Και έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες. Το τι συμβαίνει στο τέλος, δεν θα σου το πω. Το αν κάνουν ευθανασία. Όχι, μη μου το πεις. Ναι. Ο κόσμος αν έρθει να δει την παράσταση. Ναι. Αλλά αυτό χαίρομαι γιατί, ξέρεις, πήραμε μπροστά κάποια πράγματα. Το σκηνοθέτης ο Αποστόλης εμπιστεύτηκα ένα φίλο με ό,τι ρίσκο μπορεί να έχει ένας φίλος σου να γίνει συνεργάτη σου και πόσο μάλλον σε σκηνοθετήσει και να παίξεις μαζί του. Το ναι. Να πάρετε το άγχος χρημάτων που έχετε βάλει και οι δύο από την τσέπη σας. Κάνετε το και να... την παραγωγή κάνετε εσείς σε αυτό. Είχαμε πάρει τα δικαιώματα ναι. Σε συνεργασία. Πήραμε εμείς τα δικαιώματα και το 104 μπήκε μπροστά ασπίδα και μας παραχώρησε το θέατρο. Το θέατρο 104, ναι. Πολύ ωραία. Και πλέον το θέατρο 104, επειδή και μας γνώρισε και μας αγάπησε, πήρε εκείνο πια την ευθύνη, γιατί εμείς είχαμε αγοράσει για πολύ συγκεκριμένο αριθμό παραστάσεων τα δικαιώματα και τα έχει πάρει τώρα το 104. Είδα ότι πήρατε παράταση. Παραγωγή. Ναι, του 104. Πήρατε παράταση στις παραστάσεις, που σημαίνει ότι πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν έχω προλάβει να έρθω Αθήνα να το δω. Ελπίζω να προλάβω να έρθω να σε απολαύσω. Το εύχομαι. Και εγώ το εύχομαι. Ναι. Σας αρέσει πολύ. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ τίμια δουλειά. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη να πω για τη δουλειά μας. Και σίγουρα βλέπεις δύο ηθοποιούς, που είναι κάτι που είχα πει από την πρώτη στιγμή, που πασχίζουμε πάνω στη σκηνή και που υπάρχει αλήθεια. Δηλαδή, αυτή τη μια μισή ώρα που είμαστε εκεί πάνω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από εγώ για τον Αποστόλη και ο Αποστόλης για μένα. Και φυσικά ο κόσμος που είναι από κάτω, που έχουμε την αμέριστη προσοχή μας στο να δούμε τι χρειάζεται για να κάνουμε και εμείς να φερθούμε αντίστοιχα. Νομίζω ότι αυτή η λέξη που χρησιμοποίησες, η αλήθεια, είναι η πιο σωστή λέξη από την άποψη ότι το θέατρο θέλει αλήθεια. Χρειάζεται αλήθεια το θέατρο. Βέβαια. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό που λες και θα μου το επιτρέψεις να στο συμπληρώσω. Θεωρώ ότι και η ζωή μας χρειάζεται αλήθεια. Βεβαίως. Και όποιοι δεν έχουν στη ζωή τους αλήθεια, αργά ή γρήγορα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που τους λέει: φίλε, κοροϊδεύεις την κοινωνία. Για πάμε λίγο. Και αν δεν έρθει η ζωή, θα έρθει ο καθρέφτης. Κάτι θα συμβεί τέλος πάντων. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο είμαι δίκιο. Είμαι πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Στα χρόνια που με ξέρεις, ξέρεις ότι είμαι ένας πολύ αυθεντικός άνθρωπος ναι. που λατρεύω την αλήθεια, όσο σκληρή και να είναι. Και ο Αποστόλης έγραψε μια πολύ ωραία φράση που λέει ότι η αλήθεια είναι απαραίτητη, αλλά χωρίς αγάπη είναι ναι. ανυπόφορη. Τι ωραίο. Συμφωνώ μαζί σου. Μπράβο λοιπόν στον Αποστόλη. Πάρα πολύ ωραίο. Θα συμφωνήσω. Χωρίς αγάπη είναι ανυπόφορη η αλήθεια. Ναι, ναι. Γιατί κυκλοφορεί με ένα μαχαίρι η αλήθεια μόνιμα. Mm-hmm. Απλά έτσι. Όταν έχεις και την αγάπη, έχεις και το τσιρωτάκι μαζί. Έτσι, να κάνεις... Να το παθήνει λίγο. Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Οπότε η μία σου η παράσταση που πάει εξαιρετικά πήρε και παράταση. Οπότε είσαστε σε πολύ ωραίο δρόμο. Όλοι μας και στο 104. Ναι. Όσο μάλλον εγώ και ο Αποστόλης. Ναι, ακριβώς. Και η επόμενη παράσταση. Και η επόμενη. Η συνεργασία που περίμενα πάρα πολύ. Νομίζω η οποία ξεκίνησε τώρα, έτσι δεν είναι. Η οποία ξεκινήσαμε 15 Δεκεμβρίου. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο του Φλωριάν Ζελέρ. Ένας σπουδαίος σεναριογράφος και συγγραφέας. Επίσης πολύ ωραβευμένος. Η πιο γνωστή του κινηματογραφική επιτυχία είναι ο Πατέρας με τον Άντωνι Χόπκινς. Α, σωστό, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, έχει γράψει λοιπόν μια πολύ όμορφη γαλλική κωμωδία που στη Γαλλία έκανε τρομερή επιτυχία και λογικό, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο και έξυπνο και σβέλτο έργο που δίνει τη δυνατότητα στους ηθοποιούς να παίξουν με τους ρυθμούς, με τις ταχύτητες, με τους χαρακτήρες και βεβαίως είναι ένα one-man show. Ναι. Ο Φάνης Μουρατίδης λοιπόν υποδίεται το Μισελ, που είναι ο κεντρικός ήρωας, ο οποίος είναι αρκετά εγωιστής, θα πούμε. Είναι. Σε αντίθεση με ό,τι είναι ο Φάνης Μουρατίδης, που μόνο εγωιστής δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Χαίρομαι πολύ που τον γνωρίζω κάθε μέρα. Ήδη έχει κερδίσει την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου. Μπαίνει λοιπόν
ο πρωταγωνιστής μας, ο οποίος θέλει να ακούσει το δίσκο του. Και η γυναίκα του, που την υποδιαιτεί η Ευελίνα Παπούλια, άλλη μια γυναίκα που είχα πολύ 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 μεγάλη αγωνία, γιατί την έχω λατρέψει μέσα από τους τηλεοπτικούς της ρόλους. Έχω κλάψει μαζί της τους δύο ξένους. Αυτή η Μαρίνα Κουντουράτου ήταν ένα απίστευτο πράγμα στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια. Και χαίρομαι γιατί επίσης συναντώ έναν πολύ όμορφο άνθρωπο, μια ψυχάρα, μια γυναίκα κομπλεξάριστη, που έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ και βλέπω μια σπουδαία ηθοποιό και τόσο ταλαντούχα με ό,τι καταπιάνεται. Η Ευελίνα λοιπόν, η θεατρική μας Ναταλή, θέλει να αποκαλύψει, πια έχει φτάσει στο στάδιο της ζωής της, που θέλει να αποκαλύψει στο Μισελ κάποια από τα σφράγιστα μυστικά. Ναι. Οπότε τον διακόπτει συνέχεια με το να ακούσει το δίσκο. Παράλληλα γίνονται τις εργασίες στο σπίτι, οι οποίες προκαλούν μια ζημιά στον αποκάτω γείτονα, ο οποίος αναγκάζεται να ανέβει και να τον διακόψει κι αυτός. Ο αποκάτω γείτονας είναι ο Χρήστος ο Σπανός. Ο αποκάτω γείτονας είναι ο Γιώργος ο Σημειονίδης. Μάλιστα. Μάλιστα, ο Γιώργος ο Σημειονίδης. Ναι. Ουδαίος ηθοποιός, που εκτιμώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Όταν μπήκα να δω το βιογραφικό που ντράπηκα, γιατί τα έργα τα οποία έχει παίξει, τα μισά σχεδόν, καν δεν ήξερα τους τίτλους, οπότε ήμουν σε μια φάση, okay, θα κάνω τώρα. Ναι, κατάλαβα. Ναι, και είναι ένα υπέροχο πλάσμα που τον λατρεύουμε όλοι. Και χτυπά το κουδούνι, μπαίνει η κολλητή της Ναταλή και η οικογενειακή φίλη, η Έλσα, ο ρόλος του υποδίωμαι εγώ, η οποία την χάνει να είναι και τους τελευταίους 6 μήνες ερωμένη με το Μισελ. Και να πάρει την απόφαση να πει όλη την αλήθεια στην Ναταλή. Τώρα της ήρθε που ήθελε να ακούσει ο Μισελ το δίσκο. Εγώ δεν το ήξερα, εμένα όμως τώρα μου ήρθε. Τώρα σου ήρθε. Όχ, ήδη έχω γελάσει. Για συνέχισε. Λοιπόν, χτυπά πάλι η πόρτα και έρχεται ο Χρήστος Σπανός. Βεβαίως. Που είναι επίσης ο κολλητός φίλος του Φάνη Μουρατίδη. Μάλιστα. Και που θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο από εδώ και κάτω. Και βεβαίως σε όλη αυτή τη διαδικασία χτυπά το κουδούνι και μπαίνει και ο γιος της οικογένειας, που είναι ο Δημήτρης Ψήλος. Μάλιστα. Λοιπόν, ο οποίος πραγματικά έχει εμφανιστεί στο σπίτι ουρανοκατέβατος, τον έχει καλέσει η μητέρα του, Ναταλή, που θέλει να του ανακοινώσει αυτό το σφράγι στο μυστικό, και είναι όλοι σε μια κατάσταση. Και βεβαίως τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο δωμάτιο του σπιτιού δίπλα, ο υδραυλικός, τέλος πάντων, ο άνθρωπος που κάνει όλες τις δουλειές αυτές, είναι ο Γιάννης Ζαράγκαλης. Επίσης ένας συνεργάτης που πολύ 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 ξεχωριστός και ιδιαίτερος. Οπότε, όπως καταλαβαίνω, ο καθένας έχει το δικό του το θέμα και συμπίπτουν ολονών τα θέματα να θέλουν να λυθούν την ώρα που θέλει να ακούσει ο πρωταγωνιστής, ο Μισελ, το δίσκο του. Ακριβώς. Και μόνο το δίσκο του δεν μπορεί να ακούσει. Και πια στο τέλος του έργου καταραίει κυριολεκτικά όλο το σύστημα. Τώρα θα με κάνεις να πάρω το αεροπλάνο, να έρθω Σαββατοκύριακο. Επάρτο, κυρία. Επάρτο, ντε, αυτό είναι. Άρα τώρα στο εγώ και εγώ, είσαστε Σαββατοκύριακα, Πέμπτη Παρασκευή. Είμαστε Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη με Κυριακή, κανονικότατα, πολύ ωραία. Στο ανακαινισμένο θέατρο Αλάμπρα. Βεβαίως. Δεν θα το οποίο ο Αλάμπρα έχει γίνει ένα υπέροχο θέατρο, τεράστιο, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, τεράστιο, υπέροχο, πολύ ωραίο. Η παραγωγή που την έχει αναλάβει ο Τάγαρης είναι μια σπουδαία παραγωγή και έχουν κάνει μια τρομερή επένδυση. Είναι από τα λίγα θέατρα που διαθέτουν τόσο όμορφα καμαρίνια για εμάς τους ηθοποιούς, που ξέρεις πολύ καλά πού αλλάζουμε, πώς αλλάζουν και τις συνθήκες. Που μας πετάνε μερικές φορές, να τα πούμε και λίγο. Ξεκάθαρα, ναι. Το ρήμα νομίζω ότι είναι υπέροχο που έχει χρησιμοποιήσει. Το πετάω. Αληθινό. Πολύ αληθινό. Λοιπόν, και έχουν κάνει μια υπέροχη δουλειά στο θέατρο και είναι όλη μας χαρά μας και τιμή μας. Και νιώθουμε διπλή χαρά γιατί καλλιτεχνικός διευθυντής έχει μπει ο ίδιος ο Φάνης ο Μουρατίδης. Οπότε επιμελείται και προβλέπει πάρα πολλά πράγματα. Και φαίνεται αυτό το πράγμα και στο θέατρο. Και βεβαίως επίτηδες έχω αφήσει για το τέλος τη σκηνοθέτηδα της παράστασης, που δεν είναι άλλη από την πολύ ξεχωριστή Σοφία Σπυράτου. Χαίρομαι πάρα πολύ που δούλεψα μαζί της και που συνεχίζω να τη βλέπω γιατί έρχεται και μας επισκέπτεται. Τέλεια. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος με μια σπουδαία ιστορία. Η ίδια από μόνη της, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Το όνομά της μιλάει από μόνο του για τους ανθρώπους που γνωρίζουν.
Αλλά χαίρομαι που τη γνώρισα και εγώ και που δούλεψε και δουλεύω μαζί της, γιατί μου έχει μάθει πολύ πολύ όμορφα πράγματα και έχει φτιάξει ένα πραγματικά πολύ όμορφο θείασο. Όντως, είσαστε πάρα πολύ όμορφος θείασος. Ο καθένας είναι... είσαστε ένας και ένας, πραγματικά. Πραγματικά. Όντως, δηλαδή, όντως, τι να πρωτοπώ για τον Μουρατίδη, για την Παπούλια, για όλους, για όλους. Εσύ, ο Σπανός, ο Σιμεμπίδης, όλοι, είσαστε υπέροχοι, πραγματικά. Λοιπόν, στη Ρίτα είσαι δευτερότριτο. Ναι. Το κλασικό, το υπέροχο, το δευτερότριτο. Το αγαπημένο. Σωστά. Ναι. Στις 9 και 4. Σωστά. Πειραιώς 104, στο θέατρο. Είναι στο θέατρο 104. Α, στο θέατρο 104. Στο θέατρο 104, ναι. Που είναι στο Γκάζι. Στον Γκάζι, στον Γκάζι. Ναι, στον Γκάζι. Στο θέατρο 104, στον Γκάζι. Ναι. Αυτά είναι. Ναι. Και Τετάρτη με Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα. Εκεί μας απολαμβάνουν. Στη θεατράρα αυτή, την τεράστια, την υπέροχη. Άρα, υπέροχη, υπέροχο, υπέροχο θέατρο, πραγματικά. Για πες μου, τι άλλο σκέφτεσαι τώρα, το Book Voice, το είπαμε. Mm-hmm. Το είπαμε, το είπαμε. Εκεί τώρα. Τι βιβλίο κάνεις αυτή την περίοδο? Λοιπόν, καλά, αν δεν μπορείς να πεις τίτλο. Όχι, μπορώ. Όχι, μπορώ. Α, ό,τι μπορείς. Θέλω ό,τι μπορείς. Και θα βάζω το Twisted Love, που είναι ένα έργο της Άννα Γιούγκ. Είναι πολύ όμορφο. Είναι ένα πολύ όμορφο μυθιστόρημα για έναν έρωτα που έχει διάφορα εμπόδια και πώς πρέπει ο καθένας να ξεπεράσει τον εαυτό του για να έρθουν αυτοί οι δύο άνθρωποι κοντά. Έλα, και τι τώρα πιο ωραίο από το να ακούσει ένα τέτοιο μυθιστόρημα με τη δική σου τη φωνή. Δηλαδή, εντάξει. Συγχαρητήρια σε αυτούς που διάλεξαν τη φωνή σου για αυτό το... και για άλλα, βέβαια, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ. Σου ταιριάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, έτσι όπως το σκέφτομαι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου ταιριάζει πολύ και εγώ το χαίρομαι πολύ, γιατί ήθελα... Ρε παιδί μου, φυσικά και θέλω να διαβάσω έργα ρεπερτορίου, κλασικά, αλλά ξέρεις και αυτά, γιατί το πιστεύω πολύ στη ζωή μας, ότι δεν μπορούμε να είμαστε μονοδιάστατοι. Θα ακούσουμε και την κλασική μουσική, αλλά πρέπει να ακούσουμε και το τσιφτετέλι, πρέπει να ακούσουμε και το άλλο. Οι άνθρωποι που είναι ταγμένοι και ακούνε μόνο ένα πράγμα, ακόμη και από επιλογή και μπράβο τους, είναι πιο κλεισμένοι οι ορίζοντες. Και εμένα μου αρέσει να μην έχω παροπίδες στη ζωή μου. Μου αρέσει να μπορώ να έχω πολλές επιλογές και να είμαι ανοιχτή γενικά στα πράγματα. Αυτό φαίνεται και από αυτά, τέλος πάντων, τα λίγα πράγματα, τέλος πάντων, τα λίγα, από αυτά που ξέρουμε για σένα, εννοώ, όσον αφορά στην προσωπική σου ζωή και στις επιλογές σου. Mm-hmm. Γιατί δεν έχεις μείνει μόνο στην υποκριτική το να είσαι ηθοποιός. Είσαι εξαιρετική ηθοποιός, αλλά δεν εφησυχάστηκε σε αυτό. Πήγες σε σενάριο, έκανες διάφορα. Συν του ότι, να μην ξεχάσω, που δεν ξεχνάω, ότι εγώ σε γνώρισα από κοντά πια, νομίζω, σε μια επίδειξη μόδας. Ναι. Που έκανες το μοντέλο. Ναι, guest. Ήταν ένα guest. Να το πούμε, δεν έχουμε και λόγο να το κρύψουμε. Όχι. Στην εταιρεία Ραξεύσκη. Ναι, σωστό. Πάνε 10 χρόνια και ήταν μια επίδειξη μόδας που τα έσοδα πήγαν στο χαμόγελο του παιδιού. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα να τα πούμε. Βεβαίως. Άρα δεν είσαι... Πολύ Βέβαια. Ωραία το είπες. Και πόσο μάλλον σε οτιδήποτε φιλανθρωπικό, Μαρία, είμαι πάρα πολύ παρούσα. Δηλαδή και τώρα κάναμε την παράσταση και ήρθαμε σε συνεργασία μαζί με το ΖΕΙΛ. Ναι. Είναι μια φιλανθρωπική ένωση, σύλλογος του Δήμου Ηλιούπολης, που οι άνθρωποι είναι θελοντές όλοι, δεν πληρώνεται κανείς, είναι όλοι αμισθοί και προστατεύουν και φιλοξενούν ακόμα και στα σπίτια τους ένα και παραπάνω ζωάκια αδέσποτα. Το είδα ήταν λοιπόν αυτό. Το είδα αυτό όταν ετοιμάζονται τη φωτογράφηση της Ρίτας. Ακριβώς. Και λέω, κοίτα να δεις αυτό το κορίτσι και για τα κοινά. Δηλαδή και για το κοινωνικό σύνολο ενδιαφέρεται. Mm. Δηλαδή, μπράβο για τα πάντα. Ευχαριστώ. Αγαπάω, μωρέ Μαρία μου, τον άνθρωπο. Όσο και αν θεωρώ ότι κινδυνεύουμε μόνο από τον άνθρωπο, δεν σταματάω στον άνθρωπο. Γιατί οι άνθρωποι δεν σταματάνε ποτέ να μας απογοητεύουν ή να μας εκπλήσουν, είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Οπότε, πολύ ωραία τα λες. Είδα μόνο μπορεί να βοηθήσει. Εμάς έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο ένας από τον άλλο κινδυνεύουμε. Οπότε όσο πιο ανοιχτή και αν είναι, αν μπορούμε να παραμείνει ανοιχτή η αγκαλιά μας, ό,τι και αν έχουμε περάσει, μόνο κέρδος είναι. Έτσι. Πάρα πολύ συγκινητικά τα λες. Πραγματικά. Εσύ πάντα ήθελες να γίνεις ηθοποιός? Πάντα, από πολύ μικρή. Είχα μια δασκάλα, όπως είπες και στο βίντεο, στον Ήπιο κιόλας, που μου πρότεινε να παίξω τη Λυσιστράτη. Εγώ λοιπόν κάπως το είχα πάρει πιο
Ενώ δεν ήμουν τέτοιο παιδί επιπόλαιο και να μην ασχολούμαι όταν μου δίνει κάποιος κάτι και πόσο μάλλον απλόχερα. Ναι. Αυτό για κάποιο λόγο το σνόμπαρα. Ότι σιγά που θα κάτσω να διαβάσω, σιγά που θα κάτσω να μάθω τα λόγια μου. Ναι. Και το άφηνα. Και ήταν ένα κοριτσάκι που οι γονείς της είναι δύο πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Ναι. Που δεν της είχε δώσει τη δυνατότητα να τη δώσει τη Λυσιστράτη κιόλας, φαντάσου. Φαντάσου. Ναι, και μου παίρνει το ρόλο. Συγγνώμη, ποια η φωνή δεν εγκαταλείπει και αυτή. Σε καταλαβαίνω, λοιπόν, με το νερό είμαι εδώ από πίσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, και της δίνει τη Λυσιστράτη, τέλος πάντων, και με το που της δίνει τη Λυσιστράτη, λέω εγώ, τι με έδωσες αυτή, γιατί. Και αρχίζω, μαθαίνω εγώ το ρόλο απ' έξω και ανακατοτά και καταλαβαίνω εκεί, και από την απόρριψη που μου έκανε, ναι, που δεν απόρριψη, ουσιαστικά ξέρεις, προσπάθησε, ναι, να με ενεργοποιήσει. Ναι. Δεν. Και η κοπέλα λοιπόν δεν μπορούσε να το καταφέρει και παραιτήθηκε. Είπε ότι, κυρία, δεν μπορώ να το κάνω, προτιμώ να κάνω το ρόλο που είχα, αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ διαφορετικό, δεν το θέλω. Οπότε, ναι, βγήκε από μόνο, μας έβγαλε όλους από τη δύσκολη θέση. Ναι. Οπότε επανήλθα εγώ στο αρχικό project. Λοιπόν, και ανέλαβα τη Λυσιστράτη στον Ήπιο, φαντάσου το. Αλλά το θυμάμαι τόσο ζωντανά. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να γίνει την παράσταση, να έχω από κάτω του την οικογένειά μου, τη θεία μου, τον παππού μου. Και να λέω, εγώ θα γίνει ηθοποιός. Ναι. Από εκείνη τη στιγμή, εντάξει, υπήρξαν και άλλα επαγγέλματα, αλλά... Σίγουρα, προσθετικά, εντάξει. Προσθετικά, όχι σαν αντικατάσταση. Ναι. Και κάτι άλλο. Και κατάλαβα, ναι, πώς το λες. Ναι, ναι, και κάτι άλλο. Ναι. Και πάντως... με το που τελείωσα το Λύκειο, πια το πήρα απόφαση και λέω, εδώ πέρα είμαστε. Έχει τελειώσει, πάω, δίνω εξετάσεις δραματική σχολή, περνάω και λέω, γεια σας, τα λέγαμε, εγώ πάω για ηθοποιός. Έτσι. Και τι ωραία που έγινες ηθοποιός, για να σε απολαμβάνουμε έτσι όλοι μας. Είτε θεατρικά, είτε τηλεοπτικά, κινηματογραφικά, ή και στην ανάγνωση βιβλίων τώρα πια. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ πολύ, Μαρία μου. Θέλω να έχεις καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Αυτό το καινούργιο σου εγχείρημα. Είσαι ένα πολύ ξεχωριστό πλάσμα. Που ό,τι έχεις κάνει και εσύ στη δουλειά μας είναι πολύ όμορφο. Ο χαρακτήρας σου είναι κάτι το οποίο νομίζω φαίνεται. Η καλή σου πρόθεση, το χαμογελό σου και το ότι παραμένεις αισιόδοξη και απτόητη και πάντα και εσύ κυνηγάς τα όνειρά σου. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, Μαρία μου. Κοίταξε, αν δεν κυνηγάμε τα όνειρά μας, τότε να κάτσουμε σε ένα κρεβάτι και να περιμένουμε το τέλος. Έτσι δεν είναι? Συμφωνήσω, θα συμφωνήσω έτσι, πολύ. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά, γιατί εγώ θα το πάρω το αεροπλάνο και θα κατέβω. Τότε δεν ξέρω αν θα είναι δευτερότριτο ή τέταρτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όχι, θα σε βολέψει. Θα χαρώ πολύ, ένα τηλέφωνο, μακριά είμαστε. Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα. Υγεία θα σου ευχηθώ για τη νέα χρονιά, το νούμερο ένα. Πολλές χαρές και επιτυχίες και η δημιουργικότητά σου να αναβλύζει από μέσα σου όπως μέχρι τώρα και ακόμα πιο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου, και σε σένα αντεύχομαι τα καλύτερα. Σε περιμένω από κοντά. Δεσμεύτηκες, ε! Ναι. Φιλιά πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια.